Έχουμε επισκεφθεί σήμερα μαζί με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και τον υποψήφιο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αβέροφ Νεοφύτου την μονάδα αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, τη μεγαλύτερη μονάδα αιμοκάθαρσης ανά το Παγκύπριο, με 51 κλίνες. Και θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική προσπάθεια τόσο από το ιατρικό όσο και από το παραϊατρικό προσωπικό. Γι' αυτό αξίζουν και το νοσηλευτικό προσωπικό, γι' αυτό και αξίζουν σε όλους πολλά συγχαρητήρια. Έχουμε διαβεβαιώσει πως θα βρισκόμαστε δίπλα σε ό,τι χρειάζεται η μονάδα αιμοκάθαρσης και στα αιτήματα τα οποία έχουν τεθεί. Είχε την ευκαιρία ο Πρόεδρος να συνομιλήσει με τους αιμοκαθαρέμους και έχει ακούσει από κοντά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, την στήριξη όσον αφορά τα επιδόματα τα οποία χρειάζονται. Και αν είναι κάτι που θα μεταφέρουμε στα αρμόδια Υπουργεία, είναι αυτή η στήριξη πως θα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί ακριβώς αυτοί οι συνάνθρωποι μας χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας, ακόμη περαιτέρω στήριξη της πολιτείας. Και αυτό το οποίο τους διαβεβαιώνουμε σήμερα μέσα από την επίσκεψή μας είναι πως θα είμαστε σταθερά στο πλευρό τους σε οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστούν και για να τους στηρίξουμε και για να ενισχύσουμε το έργο το οποίο επιτελούν και οι ιατροί και το παραιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να συγχαρούμε όλους ανεξαιρέτως που καταβάλουν πολλές φορές υπεράνθρωπες προσπάθειες. Μιλάμε για 1.100 συνανθρώπους μας που χρειάζονται την ανάγκη και τη στήριξή μας και εμείς θα βρισκόμαστε έμπραχτα, όπως άλλωστε το έχει αποδείξει και ο Πρόεδρος της Παράταξής μας, στο πλευρό τους. Να συγχαρούμε επίσης και το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΙΠΗ για την ενίσχυση προς τη συγκεκριμένη μονάδα αιμοκάθαρσης. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη σημερινή επίσκεψη του κύριου Αβέροφ Νεοφύτου, υποψηφίου Πρόεδρου για την Κυπριακή Δημοκρατία. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τη μεγαλύτερη μονάδα αιμοκάθαρσης εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με περίπου 310 ασθενείς αυτή τη στιγμή. Και να συζητήσουμε για τα προβλήματα αυτών των ασθενών και για την ανάγκη για περισσότερη στήριξη όλων. Θέλω να καλωσορίσω τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και τον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον φίλο Πρόεδρο Αβέροφ Νεοφύτου, όπως επίσης και την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού της Επιτροπής Υγείας. Ο Πρόεδρος και η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν πάντοτε δίπλα στο Υπουργείο Υγείας. Όλα τα αιτήματα που είχαν σχέση με τους ασθενείς τα αντίκριζαν πάντοτε με ευαισθησία και πάντοτε ήταν θετικοί σε όλες τις προτάσεις του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά δημιουργία νέων μονάδων αιμοκάθαρσης, όσον αφορά και να δώσουμε κάποια επιπρόσθετα επιδόματα σε αυτούς τους ασθενείς που χρειάζονται να κάνουν αιμοκάθαρση κάθε 2 μέρες. Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ξανά ότι θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σταματάμε εδώ με τις νέες μονάδες και με την βοήθεια του Δημοκρατικού Συναγερμού θα δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε και κάποια επιπρόσθετα επιδόματα σε αυτούς τους ασθενείς που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη.